δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε δύο Έλληνες, ο ένας εκ των οποίων είσαι εσύ, η άλλη είναι μια Ελληνίδα δικηγόρος, οι οποίοι εμπλέκονται σε εταιρεία απάτη στην Ινδία. Όπως ξέρεις, είναι σαν την ημικρανία. Μια φορά το χρόνο γράφουμε δράκους και λένε για φωτιές σε σχέση με εμένα. Ιδιαίτερα συγκεκριμένα σε άκρη και ψάχνουμε να βρούμε αφορμή. Λοιπόν, θα σου πω τι έχει γίνει στην Ινδία. Μία από τις εταιρείες που είμαι επενδυτής, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ιδρυθεί το Μάιο του 2000, έχει βγει ένα δημοσίευμα σε μία ινδική εφημερίδα, στην Times India, με λάθος ονόματα και λάθος στοιχεία, που λέει ένας υπάλληλος ενοχλήθηκε επειδή του ζητήθηκε να κάνει έμβασμα εκτός Ινδίας 50.000 ευρώ, δηλαδή πολύ μικρότερο από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, δεν ξέρω γιατί μπορεί να ενοχλεί και αν ενοχλεί. Και έκανε καταγγελία, λέει, στις αρμόδιες αρχές, φορολογικές, η αστυνομία εκεί με την φορολογική είναι μαζί σαν με το διοικητικό τώρα, για να τσεκάρουν αν όλα είναι καλά, γιατί οι Έλληνες έλεγαν να στείλουν κεφάλαια εκτός από την Ινδία. Εγώ πήγα στη Μουμπάι, λέει, και είπα ότι θέλω να κάνω, ότι έκανα event. Πίστεψέ με, ούτε celebrity δεν έχω. Ήθελα να πάω να κάνω celebrity travel και δεν έχω πάει ποτέ μου στη Μουμπάι. Και ουσιαστικά ότι υπάρχει μια καταγγελία. Εμείς μιλήσαμε, γιατί πέταγα χτες με το γραφείο εκεί πέρα για να δούμε τι συμβαίνει. Το όνομα του υπαλλήλου που έχει κάνει την καταγγελία ούτε καν υπάρχει στους εργαζόμενους. Και ο διευθυντής, ο τοπικός εκεί, η απάντησή του είναι ότι είναι σοκαρισμένος με όλα αυτά. Βάλαμε τους δικηγόρους λοιπόν να κοιτάξουν αν υπάρχει κάτι σε κάποια αρχή, κάποια καταγγελία ή το οτιδήποτε. Μας απάντησε ότι δεν υπάρχει και μάλιστα σήμερα περιμένω και έγραφη αναφορά γι' αυτό. Αυτά έγινε. Τώρα, πώς αυτό έφτασε στην Ελλάδα και πώς παίξαν όλοι αυτοί οι τίτλοι «Ο κοκλώνης αυτό, ο κοκλώνης ο άλλος» μετά από τόσο καιρό, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι οι ίδιοι κακοί που στοχοποιούν για άλλη μια φορά εμένα. Όποιος έχει κάποια απόφαση ή οτιδήποτε ή οποιαδήποτε αρχή λέει ότι εγώ έχω κάτι, εδώ είμαι να το πει. Αυτή τι εταιρεία ήταν? Με τι είναι μια εταιρεία το αντικείμενό της? Είναι εταιρεία consultant marketing και κυρίως συμβουλών ταξιδιωτικών, δηλαδή σε αυτό που ξέρω καλά να κάνω εγώ, η οποία η συγκεκριμένη είναι το υποκατάστημα της Ινδίας. Μέσα στο δημοσίευμα λένε και για άλλες τρεις εταιρείες άσχετες με εμάς. Αλλά εγώ σου λέω για τη δική μας, που είμαι μέτοχος και δεν είμαι κάτι άλλο εκεί. Διότι το δημοσίευμα αναφέρει ότι η εταιρεία αυτή προσέλκει επενδυτές, τους οποίους διαβεβαίωνε ότι αν γινόταν τοποθέτηση 400 ευρώ στην εταιρεία και ο ίδιος ο επενδυτής έφερνε άλλους δύο επενδυτές, τότε θα είχε κέρδος 500 ευρώ. Δηλαδή κάτι σαν και αυτό που κάνουν οι εταιρείες πυραμίδες. Πυραμίδες και όλα αυτά. Δεν καμία σχέση, η εταιρεία είναι consultant. Δηλαδή αυτό είναι το καταστατικό που έχουμε δημοσιεύσει πάρα πολύ. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εταιρεία είναι marketing και consultant. Δηλαδή ουσιαστικά θες εσύ να ανοίξεις μια εταιρεία πολύ απλά στην Ινδία που είναι δύσκολα, έρχεσαι σε εμάς, σου βρίσκουμε τους λογιστές, σου βρίσκουμε τους δικηγόρους, σου βρίσκουμε μερικές φορές και το γραφείο και σου ανοίγουμε. Ή αν είναι κομμάτι travel, σε βοηθάμε με τις άδειες της Αγιάτα, των αεροπορικών, πρέπει να κάνεις. Αυτά που ξέρω πολύ καλά. Μέχρι εκεί. Και δεν είναι καινούργια εταιρεία. Είναι εταιρεία από το Μάιο του 2000. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 19 χρόνια εταιρεία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018. Την οποία... Μάιο του 2000. Να σου πω, λέγεται η εταιρεία. Ναι, και είναι από το Μάιο του 2000. Και λέει εδώ... Τον Ιανουάριο του 2019 άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν θα δεις και όλα στο μητρό του ενδικό, που είναι εύκολο κάποιος να το δει, είναι στο ίντερνετ, ιδρύθηκε το Μάιο του 2000. Προφανώς, δηλαδή, αυτοί έχουν μπλέξει την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδρυση της εταιρείας, διότι αναφέρει... Σίγουρα, με αυτό που έχουν βάλει και έχουν επισυνάψει, μπορείς να το δεις, είναι καθαρά απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή για διορισμό διευθυντή. Και λέει πήρε μέρος στο Λυκαβητό. Ναι, πήρε στο Λυκαβητό και δεν έγινε, γιατί εγώ δεν έχω πάει καθόλου εκεί. Οπότε υπέγραψα κανονικά το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτι πάρα πολύ σύνηθες σε κάποιον που έχει εταιρείες ανά τον κόσμο. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι πόσες πιθανότητες υπήρχαν μια εταιρεία να έκανε κάτι σαν πόντζι σκήμη πυραμίδα για 50.000 ευρώ. Δηλαδή τώρα να τρελαθούμε. Και πού είναι το κακό μια εταιρεία του εξωτερικού, αν έγινε, που να κάνει τον κάποιον υπάλληλο να αναρωτηθεί άμα ζητήσει να βγάλει 5.000 έξω από την Ινδία. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, συγκεκριμένα έχει προστογράφει και η εφημερίδα της Ινδίας, δεν βγάζει νόημα. Ο διευθυντής που έχει κάνει την καταγγελία ονομάζεται
Κουσβάρ. Όχι, δεν είναι διευθυντής. Ένας υπάλληλος λένε ότι είναι. Και αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα που λέει είναι ένας διευθυντής. Η εταιρεία έχει 4 υποκαταστήματα στην Ινδία, έτσι. Έχει το Νέο Δελχείο, έχει τη Μουμπάι. Δεν ξέρω, ενώ γραφεία. Δεν υπάρχει στη λίστα του προσωπικού μας. Απλά εγώ αναρωτιέμαι. Πώς ένα δημοσίευμα που γράφει κάτι τέτοιο, χωρίς να υπάρχει κάποια απόφαση επίσημο, φτάνει στην Ελλάδα και μάλιστα μεταφράζεται με όλους αυτούς τους περίεργους τίτλους και ο Κοκλώνης. Γιατί είναι παιδιά ο Κοκλώνης, τι έχει ο Κοκλώνης? Όχι, απαγορεύεται ο Κοκλώνης να επενδύσει εταιρείες. Η δικηγόρος που αναφέρεται στο δημοσίευμα έχει συμβάλει στην ίδρυση της εταιρείας, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, είστε μαζί? Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι όπως όλοι κάνουν. Όταν θέλεις να δεις μια επένδυση, να δεις μια εταιρεία, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Θέλεις τηλέφωνο τον δικηγόρο και λες, μπορεί να αναλάβεις όλα αυτά τα γραφειοκρατικά, τα διοικητικά συμβούλια, τα πρακτικά? Μπορεί? Δεν μπορώ. Πάλι δεν βρίσκω που είναι το κακό. Άλλωστε, επειδή ξέρω τα ελληνικά media και τα ξέρω πολύ καλά, σήμερα περιμένω μέχρι το απόγευμα επίσημο έγγραφο από τις αρχές ότι δεν υπάρχει τίποτα εναντίον της εταιρείας, ούτε εναντίον εμού.